Καλημέρα σας, κύριε Γιώκα. Γιατί το έχετε εισπράξει έτσι, πως είναι φήμωση η συγκεκριμένη ρύθμιση της κυβέρνησης? Γιατί είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, το έχω εδώ μπροστά μου μάλιστα και το μελετώ, γιατί αύριο είναι και ξεκινάει και η συζήτηση στη Βουλή. Όπου από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη του λέξη μέχρι την τελευταία κυριολεκτικά, το νομοσχέδιο είναι ένα μνημείο αυταρχισμού, είναι ένα μνημείο συμποφάντησης των αγώνων και των κινητοποιήσεων και είναι και ένα νομοσχέδιο. Μια τάξη βάζει, κύριε Γκιώκα, γιατί συμποφάντηση. Μια τάξη βάζει στα δεδομένα. Δηλαδή είναι καλύτερο το χάος που έχουμε τώρα? Τότε μιλάμε για χάος τώρα. Κύριε Οικονόμου, αν διαβάσει κανείς το νομοσχέδιο, θα δει. Τι σας ενοχλεί περισσότερο, πείτε μας, τι σας ενοχλεί? Θα δει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι κινητοποιήσεις θεωρούνται όλες εν δυνάμει εγκληματικές. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε τώρα. Εντάξει. Και εγώ το έχω δει το νομοσχέδιο, αλλά δεν είναι. Τα βασικά είναι πως ορίζεται οργανωτής συνάθρησης, διαμεσολαβητής, κύριε Γκιώκα, με την ελληνική αστυνομία. Υποχρεωτική γνωστοποίηση μέσω διαδικτύου για να γνωρίζει και ο κόσμος, να μην ακολουθεί στη συγκεκριμένη διαδρομή και. Μπαίνει μια τάξη, αυτό μπαίνει. Τάξη μπαίνει. Κύριε Αντωνοπούλου, έχουμε μια, ως κόμμα, ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση κινητοποιήσεων. Μάλιστα. Νομίζω αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Αυτό το παραδέχονται, όλοι. Αν δείτε σήμερα το ρίζοσπάστη, τον είδαμε. Θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναγγελίες κινητοποιήσεων. Μάλιστα. Όπου ποιος οργανώνει το λένε, πού θα πάνε αυτές οι κινητοποιήσεις το λένε, συνεννόηση υπάρχει. Ναι, αλλά δεν είστε μόνο εσείς σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει το χάος που δημιουργούν και άλλοι στη χώρα. Δεν είστε μόνο εσείς. Εσείς και περιφρουρείτε τις διαδηλώσεις και επεισόδια δεν γίνονται στις διαδηλώσεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, γιατί τις περιφρουρείτε σωστά και είστε σοβαροί άνθρωποι. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για εσάς. Κύριε Οικονόμου, για να το προσδιορίσουμε συγκεκριμένα, το πρόβλημα δεν είναι κάποιες συγκεντρώσεις των 50 και 100 ατόμων, όπως λένε ορισμένοι, για να δημιουργήσουν ένα προπέτασμα καπνού. Το πρόβλημα είναι ότι επί της ουσίας, με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που βάζει το νομοσχέδιο, ορισμένοι εκ των οποίων είναι χουντικής σκοπής, είναι αντιγραφή. Τι αντιγραφή? Ποιο είναι δηλαδή, ποιο λέτε ότι είναι χουντικής σκοπής? Ποιο λέτε, συγκεκριμένα ποιο, κύριε Γκιώκα? Ναι, πείτε μας ένα συγκεκριμένο. Ποιο θεωρείτε ότι είναι έτσι? Το ζήτημα, το πώς προσδιορίζεται ο οργανωτής, το πώς προσδιορίζεται ο οργανωτής, είναι αντιγραφή από το νομοθετικό διάταγμα του 1971 της Χούντας. Μες. Και μάλιστα προσέξτε, σε περίπτωση που γίνει μία προβοκάτσια, γίνει οτιδήποτε, κάτι το οποίο ξέρετε ότι γίνεται πάρα πολύ. Ο οργανωτής αυτός έχει αντικειμενική ευθύνη. Προσέξτε, αντικειμενική. Κάποιος πρέπει να έχει ευθύνη, άμα γίνει οτιδήποτε. Κάποιος θα την πληρώσει. Πώς θα γίνει? Και μάλιστα έχει και το βάρος της απόδειξης ότι δεν είναι ελέφαντας. Λοιπόν, μιλάμε για ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο. Εντάξει, ίσως κάποια από αυτά, κύριε Γκιώκα, μπορεί να αλλοιανθούν στη συζήτηση και στη διαβούλευση. Θα πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Αλλά εσείς λέτε όχι σε όλα. Λέτε όχι σε όλα από την αρχή. Τίποτα θετικό δεν έχει το νομοσχέδιο αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Γίνεται ένα έκτακτο γεγονός, ένα εργατικό ατύχημα. Λοιπόν, και φεύγουν οι εργαζόμενοι με αθόρμητο τρόπο, και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες ώρες δεν κάθεται ο καθένας να κοιτάξει τη γνωστοποίηση και την ανάρτηση. Και κλείνουν ένα δρόμο, λέτε, για διαμαρτυρία. Όχι, κλείνουν μια δημόσια υπηρεσία. Ωραία. Διαμαρτυρούνται στο Υπουργείο Εργασίας. Αυτή η κινητοποίηση, με βάση το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, επί της ουσίας μπορεί να απαγορευτεί και. Μπορεί. Ναι, δεν θα απαγορευτεί όμως όταν υπάρχει ένα τέτοιο λόγο, το ξέρετε και τώρα. Όσοι συμμετέχουν σε αυτή. Παίρνετε ένα ακραίο παράδειγμα. Καθόλου ακραίο. Ακραίο είναι το παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε κάθε μέρα εργατικά ατυχήματα. Ξέρετε και δεν είναι ακραίο. Ξέρετε και δεν είναι ακραίο. Γιατί το νομοσχέδιο απαγορεύει την παρακόλληση δημοσίων υπηρεσιών. Μάλιστα, κύριε Γκιώκα. Απαγορεύει ρητά. Μα και καλά κάνει. Γιατί πρέπει να υπάρχει παρακόλληση δημοσίων υπηρεσιών? Είναι λογικό να υπάρχει παρακόλληση? Βεβαίως, από πού αντλείται αυτή η λογική, δηλαδή? Κύριε Οικονόμου, να πάτε να κάνετε κάτι άλλο διαμαρτυρία. Πρέπει να ταλαιπωρούνται δηλαδή οι συμπολίτες προκειμένου να ακουστεί ένα αίτημα. Η δημόσια υπηρεσία είναι και δικιά μου. Δεν είναι μόνο δικιά σας, είναι όλων των Ελλήνων. Κύριε Οικονόμου, μία κινητοποίηση. Μα το ίδιο δικαίωμα όμως έχω και εγώ ως πολίτης, όπως έχετε και εσείς. Όχι, δεν θα σας αφήσω, γιατί λέτε ότι να είναι. Τι να σας αφήσω? Μα λέτε ότι να είναι, μου λέτε ότι εγώ δεν έχω δικαίωμα στη δημόσια υπηρεσία. Αν έχω ένα ραντεβού την ώρα που πάτε εσείς. Εάν εγώ έχω ένα ραντεβού στη δημόσια υπηρεσία που κλείνετε εσείς, δεν μου καταστρατηγείτε το δικαίωμά μου? Ορισμένες
Άρα γιατί έχεις μεγαλύτερο δικαίωμα εσύ και όχι εγώ. Είναι θεμητό. Όχι, καθόλου θεμητό δεν είναι το δικαίωμά σας. Είναι θεμητό όταν υπάρχουν σοβαρά γεγονότα, ναι, για να γίνει γνωστό ένα αίτημα και μια διεκδίκηση, πρέπει να υπάρχει και παρακόλληση δημοσίων συμφωνήσεων. Δεν μπορεί να ακουστεί δηλαδή αλλιώς το αίτημα χωρίς να υπάρχει παρακόλληση. Δεν είναι λογικό αυτό που λέτε. Δεν είναι λογικό αυτό που λέτε, κύριε Γιώκα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Γιώκα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιώκα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Θα σας παρακαλέσω να τα πούμε και αύριο με κάποιον εκπρόσωπο από το ΚΚΕ, γιατί δεν θέλω να ολοκληρώσουμε μέσα σε ένταση, αλλά επειδή μας έφαγε το χρόνο τώρα το προηγούμενο. Μα θυμάστε σε τέτοιες περιπτώσεις μόνο. Όχι, σας θυμόμαστε πάντα εμείς και σας θυμούμε. Σας θυμούμε πάντοτε. Καλημέρα, κύριε Γιώκα. Σας ευχαριστούμε πολύ.